εμείς εδώ προσπαθούμε ό,τι μπορούμε εδώ μόνοι μας, ο καθένας. Το περισσότερο ό,τι μπορεί να κάνει. Εντάξει, το θέμα δεν είναι η ατομική ευθύνη όμως. Εδώ είναι κρατική ευθύνη, δημοτική, περιφερειακή. Το κράτος και η κυβέρνηση πρέπει να λάβουν αυτά. Δεν μπορεί ατομικά ο καθένας. Βλέπαμε πιο πριν, εδώ έβλεπα με λάστιχο. Προσπαθούσε να βγάλει τις λάσπες από τις αυλές, από τους δρόμους. Γίνεται με το λάστιχο. Ατομικά ο καθένας βεβαίως θα κάνει ό,τι μπορεί. Ναι, ναι. Αλλά το ζήτημα είναι ότι πρέπει να υπάρξει γενικότερη μέρημνα. Αυτό είναι σίγουρο, ναι. Αποζημιώσεις να δώσουμε γρήγορα. Αυτό είναι το θέμα. Να ξανασταθούμε στα πόδια μας. Αποζημιώσεις όσο μπορείτε και εσείς από κάτω. Γι' αυτό ήρθαμε τώρα να δούμε και επιτόπου. Και... μιλήσατε σε εκεί. Ναι. Δεν ξέρω. Και χτες που μίλησα με τον Πρωθυπουργό, του είπα ότι πρέπει να δοθούν άμεσα. Αυτό άμεσα, ναι, για να έχει αποζημιώσει και 100%. 100% βεβαίως. Έχουν καταστραφεί, δεν είναι. Και όχι ψίχουλα, μας δώσουν ψίχουλα, μας κοροϊδεύουν. Με ψίχουλα τι να γίνει, τι να αποκαταστήσει τις εδώ ζημιές. Οι ζημιές είναι τεράστιες. Άμα μπείτε μέσα, βάλτε τα κλάματα. Ναι. Αυτά. Ναι, γιατί βλέπουμε εμείς το τοπίο μόνο. Για... ναι. Από κάτω είναι γεμάτο αυτοκίνητα. Ναι. Από κάτω. Ναι, αυτή η καταστροφή είναι τεράστια σε σχέση με το 2009. Ναι. Είναι πενταπλάσια. Ναι. Αυτό λέει. Από κάτω δεν υπάρχουν δρόμοι, δεν ξέρω αν περάσετε από κάτω την παραλία. Ναι, περάσαμε, από γύρω. Ναι, η θάλασσα έχει φτάσει στα μαγαζιά. Με αυτό μου λέει ο Γιώργος ο Μαρίνος που είναι βουλευτής Σέβες, το 9 που είχε έρθει εδώ, ναι, ήταν, πώς το λένε, ήταν διαφορετικά. Διαφορετικά, τώρα είναι πολύ χειρότερα. Τώρα είναι πολύ χειρότερα, ναι. Είπαμε να βρισκόμαστε με καλύτερες συνθήκες και όχι έτσι. Θα ήταν ευχής έργων, αλλά εντάξει. Έστω ότι είστε εδώ, έστω και τώρα. Ναι, δίνουμε ρούχα εδώ, τα κατανομούμε, να μπορεί ο κόσμος να πάρει και να βοηθηθεί τώρα που όλα έχουν καθένα. Μας λένε ότι υπάρχουν άνθρωποι που δεν έχουν καθόλου ρούχα. Καθόλου, καθόλου. Και εμείς έχουμε πει σε όλες τις κομματικές οργανώσεις εδώ και τις οργανώσεις της ΚΝΕ να βοηθήσουν. Είναι στη διάθεσή σας. Όλοι να επιστρατευτούν εθελοντικά να βοηθήσουν.